Μητρόπολης Καβάλας 97,8. Η ομάδα σου έχει φωνή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Αντιλογίες στο Μετρόπολης Καβάλας, 97,8 και είμαι ο Γιάννης Ομαλιός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Ξανθόπουλος. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον πρόεδρο των εργαζομένων στα πετρέλαια, τον κύριο Μανώλη Κελαϊδάκη. Καλησπέρα, κύριε Κελαϊδάκη. Καλησπέρα, κύριε Μάλιο, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση για να μιλήσουμε στο Μετρόπολης Καβάλας, 97,8. Ήθελα να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις που υπάρχουν στα πετρέλαια και να μας κάνετε ένα σχόλιο. Οι εξελίξεις, κύριε Μάλιο, είναι ότι η εταιρεία
κάθε εβδομάδα που περνάει σκληραίνει το πρόσωπό της, αφού εξασφάλισε τη χρηματοδότηση και όπως ανακοίνωσε πήρε το δάνειο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβάλλει το σχέδιο αναδιάθρωσης που εδώ και 5 μήνες λέμε ότι θέλει μονομερώς να επιβάλλει. Μας δικαιώνει σε κάθε επιχείρημα που είχαμε όσον αφορά ότι δεν διστάζει να παίξει με την ασφάλεια για να πραγματοποιήσει τα σχέδιά της. Και τις τελευταίες 15 μέρες από 1η-1η που είμαστε εμείς σε επίσχεση για λόγους ασφαλείας δεν απαντάει ουσιαστικά στα αιτήματα των εργαζομένων και στις παρατηρήσεις τις δικές μας. Δηλώνει ότι δεν θα κάνει κανένα διάλογο με τους εργαζόμενους, αλλά σε παρέθεση μέσα βάζει ότι δεν θα κάνει διάλογο με το σωματείο. Όταν λέμε εμείς τόσο καιρό ότι οι εξελίξεις όσον αφορά και οι προθέσεις της εταιρείας αφορούν την κατάργηση και τη διέλυση του σωματείου ώστε να μπορέσει να λογαριαστεί με τον κάθε έναν εργαζόμενο ατομικά, ώστε να μετατρέψει τις συνθήκες εργασίας του με ατομικές συμβάσεις και σε συνθήκες γαλέρας, το δείχνει και η ίδια η εταιρεία πλέον ότι απολύοντας στις 11 του μηνός 24 άτομα και έχοντας μέσα στα άτομα αυτά τα 7 άτομα του ΔΣ του σωματείου, δείχνει τις προθέσεις στους εργαζόμενους ότι χωρίς σωματείο υπάρχει μέλλον. Έτσι θέλει να σχεδιάσει τον Πρίνο, τον νέο Πρίνο. Προχώρησε λοιπόν σε αυτές τις 24 απολύσεις και την ίδια στιγμή έστειλε επιστολή στους εργαζόμενους ότι όποιος θέλει μπορεί να γυρίσει σε ευόμενη εταιρεία τους εργασιακούς και τους οικονομικούς όρους που διέπουν τη σχέση εργασίας του. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό θα γίνει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μέχρι τον Μάρτιο, όπως λένε οι προϊστάμενοι της εταιρείας. Και από εκεί και πέρα οι συμβάσεις αυτές θα πρέπει να μετατραπούν σε ατομικές και με ευάλωτους όρους που θα μπορεί ανά πάσα στιγμή έστω και μονομερώς η εταιρεία να αλλάξει. Δείχνει την πρόθεσή της όσον αφορά και για την διάθεση που είχε για διάλογο ώστε να σχεδιαστεί το μέλλον του Πρίνου, αλλά κυρίως ότι αυτό θέλει να το επιβάλλει κάνοντας μια επίδειξη πολιτικής και οικονομικής δύναμης, μην νοιαζόμενοι ότι τόσους μήνες κατηγορούσε εμάς ότι εμείς φταίμε που το εργοστάσιο ήταν σταματημένο και εδώ τώρα και 20 μέρες, κοντά μήνας 21-22 του μηνός θα κλείσουμε μήνα, που έχει όλες τις εγκαταστάσεις στα χέρια της εταιρεία και παρόλα αυτά δεν θα μπορεί να λειτουργήσει, γιατί χωρίς το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, καμία διεργασία και καμία εργασία δεν μπορεί να γίνει στις εγκαταστάσεις των πετρελαίων. Κύριε Καλαϊδάκη, η εταιρεία έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου που αναφέρει ότι υπήρχαν διάφορα παραπτώματα από μια σειρά από παραπτώματα από τους εργαζόμενους που έχει απολύσει. Πώς σχολιάζετε αυτό? Και την ίδια στιγμή θα σας σχολιάσω όσον αφορά τα παραπτώματα, γιατί όλα αυτά είναι στοχευμένα και μεθοδευμένα, δημιουργημένα από την εταιρεία παραπτώματα, τα οποία ουδέποτε συζήτηση με εμάς έκανε χρήση της έγκλησης που έχει καταθέσει την εισαγγελία και ενώ αθωθήκαμε προς στιγμήν όλοι οι εργαζόμενοι για τις καταγγελίες που υπήρχαν στις 21 του μηνός τη μέρα που έγινε εισβολή από την αστυνομία, ενώ διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση από την κυρία εισαγγελέα εδώ της Καβάλας, που ασχολήθηκε με το αυτόφορο των εργαζομένων και είπε ότι θα ψάχνοντας την προκαταρκτική θα δει αν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αυτές οι κατηγορίες. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία, μη επιμένοντας για ακόμη μια φορά να λειτουργήσουν οι θεσμοί της δικαιοσύνης, έτρεξε η ίδια να προκαταβάλει ότι είναι λόγος απόλυσης μόνο και μόνο για να ασκήσει πίεση, να γιγαντώσει την απειλή και τον εκφοβισμό προς τους εργαζόμενους και τις οικογένειές της, για να εκμεταλλευτεί τις συνθήκες που θα συζητήσει με τους εργαζόμενους. Διαφορετικά, ή θα έπρεπε να είχε απολύσει όλο τον κόσμο τους 150 εργαζόμενους που καταγράφηκαν εκείνη τη μέρα από την αστυνομία, τη μέρα της εισβολής που ήταν μέσα στο εργοστάσιο, ή θα έπρεπε να περιμένει να βγουν τα πορίσματα και μετά την εισαγγελική έρευνα, ώστε να προχωρήσει νομότυπα στις όποιες προθέσεις είχε. Είναι καθαρά ένας εκφοβισμός που μεθοδευμένα κάνει η εταιρεία. Αυτή τη στιγμή δέχονται τεράστιες απειλές, τεράστια ταξίματα, τεράστιους εκφοβισμούς ανάλογα με το πόσο χαρτογραφημένο έχει τον κάθε εργαζόμενο η εταιρεία, ώστε να μπορέσει να σπάσει τον μπλοκ του σωματείου από την επίσκεση, να γυρίσει ο κόσμος στις δουλειές του δήθεν. Για να δεχθεί, να διαπραγματευτεί ο ίδιος τις συνθήκες εργασίας του και να σχεδιαστεί ο νέος Πρίνος. Χαρακτηριστικό δε για τις καταγγελίες που κάνει η εταιρεία είναι το γεγονός ότι ένας συνάδελφος που δέχτηκε να συζητήσει και να γυρίσει πίσω ήταν και αυτός από αυτούς που έχουν μηνυθεί από την εταιρεία, ώστε τις ίδιες κατηγορίες που για άλλους απέλυσε η εταιρεία, τις ίδιες κατηγορίες προφανώς τις συγχωρεί σε κάποιον μόνο και μόνο αν δεχθεί να γυρίσει αποποιούμενος στη σχέση του με το σωματείο. Κύριε Κυλαϊδάκη, εδώ βλέπουμε ένα μοντέλο Λαβρεντιάδη, δηλαδή τους πετάμε τους εργαζόμενους έξω,
νομότυπα τουλάχιστον σε πρώτη φάση και μετέπειτα οι εργαζόμενοι πάνε στα δικαστήρια. Εντάξει, αν κάποια στιγμή δικαιωθούν, καλώς. Αν δεν, περνάνε στην ανεργία. Εσείς ποια τακτική και ποια στρατηγική θα κάνετε έτσι ώστε να υπάρχει ένας αγώνας που θα έχει αποτέλεσμα? Ναι, καταρχήν θα ήθελα να κρατήσετε το νομότυπα στην άκρη, βάλτε το σε εισαγωγικά, γιατί οι απολύσεις που προγραμματοποιηθήκαν 24 μέχρι τώρα παραβιάζουν όλη την εργατική νομοθεσία, οι διαδικασίες τους είναι παράνομες, είναι καταχρηστικές, εκδικητικές και στοχευμένα σε όλο αυτό που σας είπα πριν. Το ότι η εταιρεία αυτή τη στιγμή θέλει να μιμηθεί τις τακτικές Λαβρεντιάδη είναι γεγονός. Θεωρεί ότι το πολιτικό σκηνικό της επιτρέπει να δείξει το πιο σκληρό της πρόσωπο με ιδιαιτερότητες που έχουν η εταιρεία των πετρελαίων. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι εγκαταστάσεις είναι του ελληνικού δημοσίου και ότι η εταιρεία της δόθηκε η λειτουργία των πετρελαίων εποφελία της τοπικής και της εθνικής οικονομίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε για να μπαλώσει σε εισαγωγικά το κενό που η ίδια η εταιρεία δημιούργησε με τις απολύσεις που έπραξε διώχνοντας τους 5 από τους 6 εργοδηγούς μέσα από τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις, παρουσιάζει ότι το προσωπικό που εγγυάται την ασφαλή λειτουργία στην κατάσταση που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις είναι 8-9 Ρουμάνοι ανειδίκευτοι με το κομμάτι της παραγωγής, με το κομμάτι των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, άνθρωποι που δραστηριοποιούνταν μεν στο χώρο της εξόρυξης στο γεωτρύπανο που βρίσκεται εδώ στον κόλπο, χωρίς να τις γίνεται ο παραμικρός έλεγχος από κανένα φορέα είτε του Υπουργείου είτε των τοπικών αρμόδιων εδώ ελεκτικών φορέων. Η ίδια εταιρεία προφανώς εγγυάται ότι ναι, είναι σε ασφάλεια, βρίσκονται σε ασφάλεια οι εγκαταστάσεις και βρισκόμαστε στο έλεος του Θεού για το μη τυχόν συμβεί κάποια ανασφαλή συνθήκη και δεν ξέρουν, γιατί πραγματικά δεν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν την εμπειρία να τη διαχειριστούν ώστε να κινδυνεύσουν είτε εγκαταστάσεις είτε ο κόλπος της καβάλας. Εμείς θα παραμείνουμε σε αυτό που έχουμε δεσμευτεί εδώ και καιρό. Όπως από την πρώτη στιγμή ζητούσαμε την εταιρεία και το διάλογο επιδιώκαμε και την νομιμότητα μέσω της δικαστικής οδού. Αυτή τη στιγμή φαίνεται περίτρανα στον καθένα ότι η εταιρεία ουδέποτε επιδίωξε το διάλογο παρόλες τις δηλώσεις δημοσίων εκπροσώπων της ότι η εταιρεία καλούσε σε διάλογο το σωματείο. Πλέον τώρα αποδεικνύεται στον πιο κακόπιστο ότι κανέναν διάλογο δεν επιδιώκει η εταιρεία, ότι θέλει μονομερώς να επιβάλλει το σχέδιο που δεν δεχόμασταν εμείς σαν σωματείο να νομιμοποιήσουμε ώστε να έχει την κάλυψη απέναντι στα μάτια της κοινωνίας και απέναντι στα μάτια των εργαζομένων. Θέλει να προχωρήσει στις απολύσεις περίπου 80 ανθρώπων όπως ήταν το αρχικό της σχέδιο και όσο το δυνατόν περισσότερους να μπορέσει να τους αντικαταστήσει με νέο ανειδίκευτο ή και ξένο προσωπικό. Είναι όμως παράβαση κατάφορη της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του νόμου 2779, όταν η εταιρεία δείχνει ότι απολύω το ελληνικό έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και χρησιμοποιώ είτε προς το παρόν είτε και μελλοντικά ακόμα Ρουμάνους ανθρώπους που δουλεύουν στην εξόρυξη, όχι όμως στην παραγωγή. Μιλάμε, δουλεύουν στο drilling, στις γεωτρήσεις. Ανειδίκευτοι και ανεκπαίδευτοι για το κομμάτι, ξαναλέω, των εγκαταστάσεων των δικών μας και της δουλειάς της δικιάς μας. Αλλά μόνο προσχηματικά τους παρουσιάζω σαν αριθμό ότι αυτή η αριθμοδύναμη μου επιτρέπει να λειτουργώ με ασφάλεια τις εγκαταστάσεις. Το υπόλοιπο προσωπικό που χρησιμοποιεί είναι Έλληνες προϊστάμενοι, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν καμιά εμπειρία πάνω στο κομμάτι της παραγωγής. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Ξέρουμε ότι ο αγώνας που ξεκινάει θα είναι μακρύς, γιατί η εταιρεία, όσο δείχνει το σκληρό της πρόσωπο, θα είναι δύσκολος ο δρόμος μας, υπό την έννοια ότι καμία νομιμότητα δεν έχει τηρηθεί στις διαδικασίες απόλυσης ή διαχείριση της εταιρείας μέχρι τώρα απέναντι στους εργαζόμενους και ξέρουμε ότι θα τραβήξει ο δικαστικός αυτός αγώνα, αλλά συγχρόνως ξέρουμε ότι όσο μένουμε ενωμένοι στην επίσχεση με συγκεκριμένους λόγους ασφαλείας, η εταιρεία διαχειριζόμενη μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί οι εγκαταστάσεις, όλα τα κλιμάκια του Υπουργείου που ήρθαν, αναδείξαν το γεγονός που τόσους μήνες λέμε ότι οι εγκαταστάσεις είναι σε περιβάλλον πολύ διαβρωτικό, γεμάτες πετρέλαιο και υδρόθιο, θα προσπαθεί να στοχοποιήσει πάλι και να ενοχοποιήσει το σωματείο και εργαζόμενους για αυτή την κατάσταση η εταιρεία. Είναι γνωστή της τακτική. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να το διαχειριστεί κάποια στιγμή, γιατί ξέρετε, όσο περνάει ο καιρός, κύριε Μάλιο, οι θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή, το ότι είναι σταματημένες οι εγκαταστάσεις και το διαβρωτικό περιβάλλον που διέπουν αυτές, θα αρχίζουν να τρυπάνε γραμμές, θα αρχίζουν να δημιουργούνται προβλήματα. Με αποτέλεσμα όλα αυτά θα πρέπει τα πολύ επικίνδυνα πράγματα, θα πρέπει η εταιρεία να τα διαχειριστεί και κάποια στιγμή να καταλάβει ότι χωρίς το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της δεν μπορεί να τα διαχειριστεί.
Κύριε Κελαϊδάκη, τι ζημιές μπορεί να κάνει περιβαλλοντολογικές, σε περίπτωση τι δηλαδή. Τι μπορεί να κάνει, δεν σας άκουσα, κύριε Μαλλιό. Περιβαλλοντολογικές. Δηλαδή, τι. Περιβαλλοντικές, αν τρυπήσει αυτή τη στιγμή ένα μέρος του εξοπλισμού μέσα στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις, εμείς παρακαλάμε και ευχόμαστε να είναι σε σημείο το οποίο η διαρροή αυτή των υγρών ή των αερίων υδρογοναθράκων. Πρώτα θα κινδυνεύσουν οι άνθρωποι που είναι εκεί πάνω, αυτοί οι ανειδίκευτοι εργάτες Ρουμάνοι του Γεωτρυπάνου, είτε οι 2 με 3 Έλληνες που πηγαίνουν και είναι προϊστάμενοι και δεν έχουν καμιά σχέση με την παραγωγή. Σε πρώτη φάση θα κινδυνεύσουν αυτοί, γιατί το αέριο που θα βγαίνει από αυτές τις διαρροές είναι υδρόθιο και είναι δηλητήριο και είναι επικίνδυνο. Σε δεύτερη φάση, τα υγρά που θα βγαίνουν από αυτές τις διαρροές κινδυνεύουμε, αν δεν είναι σε σημείο που μπορούν να πέσουν πάνω στα ντεκ, πάνω στα πατώματα δηλαδή που υπάρχουν στην εξέδρα όπου υπάρχουν, να χυθούν στη θάλασσα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κόλπο και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της λειτουργίας μέχρι τώρα του Ρουστασίου. Αυτά τα προβλήματα είναι που δεν μπορεί να διαχειριστεί η εταιρεία. Τα παγώματα που δημιουργούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες, μην ξεχνάτε ότι οι εγκαταστάσεις των πετρελαίων με τη μορφή γεμάτες δηλαδή πετρελαίου, με πετρέλαιο και υδρόθιο μέσα τους, δεν έχουν μείνει ποτέ στην ιστορία τους εδώ και 40 χρόνια, 4 μήνες σταματημένες μέσα στο χειμώνα. Ποτέ μα ποτέ, όσο και να ανατρέξουμε στη μνήμη μας και στα στοιχεία μας, δεν υπάρχει τέτοια περίοδος που έχουν μείνει έτσι εγκαταστάσεις. Πάντα, ακόμη και την περίοδο του 99 που έκλεισε, 98 με 99 που έκλεισαν οι εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις ήταν ολοκάθαρες. Δηλαδή, είχε προηγηθεί, ήταν gas free. Δεν υπήρχε σταγόνα πετρελαίου και αερίου μέσα τους και μόνο έτσι μπορούσε να μείνουν σταματημένες οι εγκαταστάσεις. Στην παρούσα φάση, οι εγκαταστάσεις είναι γεμάτες με πετρέλαιο και υδρόθιο και η εταιρεία επιλέγει με δική της επιλογή για να ασκήσει πίεση στους εργαζόμενους να τις κρατά σταματημένες σε αυτό το πολύ αυξημένα διαβρωτικό περιβάλλον. Αυτό το κάνει για ποιο λόγο, να πιέσει τους εργαζόμενους πιο πολύ? Γιατί να αυτό. Να πιέσει τους εργαζόμενους να αποδεχθούν, να φύγουν από το σωματείο, να δεχθούν την κατάσταση που δημιούργησε η εταιρεία, ότι απολύθηκαν τα μέλη του σωματείου. Ακούσαμε τον κύριο Χιωτάκη, τον εκπρόσωπο της εταιρείας, προηγούμενες μέρες να λέει θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι να βγάλουν, να εκλέξουν νέο ΔΣ. Θέλει να μετέχει και στις διεργασίες τις σωματιακές μας. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Ξέρει ο κύριος Χιωτάκης ότι μέχρι να τελεσυδικήσουν οι αποφάσεις για τις παράνομες και καταξυστικές εκδικητικές αυτές απολύσεις που έκανε των μελών του ΔΣ, η εταιρεία ξέρει ότι τα άτομα του ΔΣ είναι η νόμιμη διοίκηση των εργαζομένων. Το πρόβλημα, κύριε Κελαϊδάκη, είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται οι εργαζόμενοι σε αδιέξοδο και πρέπει να υπάρχει μια τακτική και μια στρατηγική τέτοια ώστε να αντιμετωπίσετε την επίθεση που δέχεστε από την εργοδοσία. Θεωρώ ότι πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα, δηλαδή νομίζω ότι πάτε, κατά δικιά μου άποψη, πολύ ήπιον τόνο, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κομμάτι της καβαλιού της κοινωνίας που δεν έχει ενημερωθεί, πιστεύω. Αυτές είναι οι επόμενες κινήσεις μας όσον αφορά την κοινωνία. Όσον αφορά την εταιρεία, είναι ήπιον τόνο η αντιδράση μας για να σταματήσουμε την προπαγάνδα που βγάζει η εταιρεία ότι οι εργαζόμενοι δείχνουν πολύ σκληρό και αδιάλακτο πρόσωπο απέναντι στην κοινωνία. Μας κατηγορεί ότι τραμπουκίζουμε, ότι προπυλακίζουμε, ενώ τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Όπως μας κατηγορούσε στην αρχή ότι οι συνάδελφοι που φέρναν στην Εφελούσια τους προπυλακίζαμε, ενώ η αστυνομία τον ένα μήνα που ήρθε καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο και ήταν παρούσα εκεί, δεν είδε κανένα τέτοιο περιστατικό. Ενδεικτικά τώρα να σας αναφέρω ότι ακόμη και για το κομμάτι της Εθελούσιας, τα ψέματα που έλεγε η εταιρεία ότι εμείς λυσαλέα πολεμήσαμε την Εθελούσια, η ίδια εταιρεία τώρα, το διάστημα που προχώρησε απολύσεις και μετά, επανέφερε έναν προϊστάμενο που είχε φύγει με την Εθελούσια από τα 11 άτομα, τον επανέφερε στη δουλειά για να τον παρουσιάσει ως ένα από τα άτομα που έχει και μπορούν να εγγυηθούν την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, προϊστάμενος που καμία σχέση φυσικά και γνώση δεν είχε με τις εγκαταστάσεις της θαλάσσιας. Είναι η γνωστή τακτική της εταιρείας, κύριε Μάλιο, ότι δημιουργώ με ανακοινώσεις μεθοδευμένα στα ΜΜΕ, με συνεχόμενα δελτία τύπου και συνεντεύξεις, μια ψεύτικη εικόνα ότι για όλα αυτά είναι εργαζόμενοι, ότι η εταιρεία θέλει να λειτουργήσει σωστά και νόμιμα τις εγκαταστάσεις, αλλά την ίδια στιγμή ο μόνος στόχος είναι ο εκφοβισμός προς τους εργαζόμενους, η τρομοκρατία και η απειλή προς τις οικογένειές τους, ώστε να λυγίσουν, να φύγουν από το σωματείο και να γυρίσουν πίσω, να δεχθούν ανεφόρον τις προθέσεις της εταιρείας. Εμάς ο στόχος μας είναι την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, θα έγινε ένα κάλεσμα σήμερα και θα μαζευτούν τα σωματεία, τα πρωτοβάθμια της περιοχής, εδώ στον Ιωσιφίδη που είμαστε μαζεμένοι, για να ενημερωθούν για τις εξελίξεις. Και γιατί τα ίδια αυτά σωματεία και οι φορείς μας ζητούν αυτό που είπατε κι εσείς, να ανεβάσουμε την ενημέρωση προς την κοινωνία, να ανεβάσουμε τον αγώνα αυτών σε επίπεδο νομού
γιατί δεχόμαστε και μεγάλες πιέσεις από ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα από όλη την Ελλάδα, αυτός ο αγώνας να γίνει σε μορφή πανελλήνιας, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο εργατικός νόμος του κ. Χατζηδάκη γίνεται πράξη με απολύσεις ολόκληρου του ΔΣ του σωματείου, με στόχο την καταστρατήγηση και την αλλαγή και κατάργηση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων, είτε ήταν αυτά συμβάσεις, είτε ήταν ό,τι διέπει τη λειτουργία μιας εξορρυκτικής δραστηριότητας. Και όλοι αυτοί οι κλάδοι μας πιέζουν αυτός ο αγώνας να σηκωθεί και θα το κάνουμε σιγά σιγά από αυτή τη βδομάδα. Θα προχωρήσουμε στην ενημέρωση των σωματείων αυτή την Τετάρτη στις 6 ώρα εδώ στο καφέ του κυρίου Ιωσήφιδη στην Καρβάλη και μετέπειτα θα προχωρήσουμε στο σήκωμα αυτού του αγώνα σε πανελλήνιο επίπεδο ώστε να συστρατευτούν και από άλλους νομούς και από άλλες πόλεις, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και απλά πρωτοβάθμια σωματεία στον αγώνα αυτόν. Πάντως, κύριε Κελαϊδάκη, βλέπουμε, δεν ξέρω αν ο χρόνος σας παίρνει, βλέπουμε ότι τους εργαζόμενους από τα πετρέλα τους τσαλακώνουν με την πολιτική αυτή, σε εισαγωγικά ή και χωρίς εισαγωγικά, και πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αντίδραση. Σωστά. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, οι κινήσεις μας είναι πολύ προσεκτικές και πολύ συνεννοημένες με τους δικηγόρους μας, ώστε να μην δημιουργούμε κανένα λάθος σε αυτούς τους χειρισμούς. Δεν πρέπει να αντιδρούμε με εμβρασμό ψυχής και σαν αντίδραση στις όποιες παράνομες και δύσκολες, θα έλεγα εγώ, ενέργειες της εταιρείας. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μια εταιρεία προχωράει σε 24 απολύσεις για τον λόγο ότι μηνύει κάποιους εργαζόμενους ή τους κατηγορεί για συγκεκριμένα πράγματα και την ίδια στιγμή με τις ίδιες κατηγορίες έχει μηνύσει και ανθρώπους τους οποίους τους καλεί να μπουν στο εργοστάσιο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θέατρο παραλόγου πλευρά της εταιρείας και ότι εμείς πρέπει σωστά και μεθοδευμένα να κάνουμε τις κινήσεις μας, να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία και μετέπειτα να ενημερώσουμε όλη την ελληνική κοινωνία για το τι έγκλημα, για το τι σκάνδαλο δημιουργείται αυτή τη στιγμή και διαπράτεται εδώ στα πετρέλαια της Καβάλας. Κύριε Κελαϊδάκη, η αποθήκη του φυσικού αερίου θα τη χρησιμοποιήσει τελικά η εταιρεία? Η εταιρεία έχει καταθέσει πρόταση. Αυτό είναι θέμα πολιτικό, δεν είναι θέμα της εταιρείας. Η εταιρεία έχει καταθέσει πρόταση γι' αυτό. Αλλά εδώ σας λέω ότι δεν έχει τον κόσμο και τα άτομα αυτή τη στιγμή να διαχειριστεί τις εγκαταστάσεις πετρελαίου που είναι γεμάτες με υδρόθια και πετρέλαιο. Ήταν στα πλάνα της και πιστεύω θα είναι στα πλάνα της και θα είναι λάθος αν δεν είναι στα πλάνα της από τη στιγμή που έχει το έμπειρο προσωπικό να διαχειριστεί αυτές τις εγκαταστάσεις. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο κομμάτι είναι η πολιτική βούληση που υπάρχει από το ΤΑΙΠΕΡ στην προκειμένη περίπτωση και από τα Υπουργεία της Κυβέρνησης στο αν θέλει να πραγματοποιήσει τη μετατροπή του κοιτάσματος αερίου που διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή εμείς, να το μετατρέψει σε αποθήκη. Είναι κάτι το οποίο σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή είναι επιτακτική ανάγκη, μιας και βλέπετε ότι οι τιμές του αερίου έχουν ξεφύγει και θα ήταν πολύ σημαντικό να υπήρχε αυτό το μαξιλάρι σε κυβικά, στα δισεκατομμύρια κυβικά που μπορούν να μπουν μέσα στην αποθήκη αυτή, ώστε να παρέχονται στην κοινωνία και να διαφυλάσσουν την τιμή. Βέβαια, στην κατάσταση που έχει φέρει η εταιρεία αυτή τη στιγμή με τις επιλογές της, την εγκατάσταση δεν ξέρω και τους εργαζόμενους, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν εφικτό από πλευράς να μπορέσει να υλοποιήσει μια τέτοια πρόθεσή της. Πάντως, το θέμα είναι καθαρά και επικοινωνιακό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα επικοινωνιακό κενό που το εκμεταλλεύεται η εταιρεία. Από την άλλη, κατά τη δικιά μου άποψη, και από την άλλη βλέπουμε ότι η στρατηγική της εταιρείας είναι να ισοπεδώσει ό,τι υπάρχει και ό,τι δικαιώματα δίνει η νεοφιλελεύθερη ατζέντα, δηλαδή ότι δεν υπάρχει συνδικαλισμός, δεν πρέπει να υπάρχει συνδικαλισμός, δεν πρέπει να υπάρχουν εργαζόμενοι με δικαιώματα. Σωστά το αντιλαμβάνεστε. Βέβαια το επικοινωνιακό κενό μεθοδευμένα το έχει δημιουργήσει η εταιρεία, γιατί δεν σας κρύβω ότι τα δελτία τύπου που βγάζουμε εμείς παίζονται από συγκεκριμένα μόνο μέσα της Καβάλας και από τα υπόλοιπα προσπαθείτε να γίνει μια διάβρωσή τους παρουσιάζοντας τα σαν ρεπορτάζ και βάζοντας χέρι ακόμη και στα κείμενα που βγάζουμε εμείς. Ο αφανισμός, ο επικοινωνιακός του σωματείου είναι στοχευμένος εδώ και μήνες από την πλευρά της εταιρείας και θέλοντας να καθοδηγήσει την κοινή γνώμη μόνο με δικά της δημοσιεύματα και ρεπορτάζ, φτιάχνοντας βιντεάκια και κείμενα που να στρέψει την κοινωνία εναντίον και των εργαζομένων. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι οι τελευταίες βίαιες ενέργειες της εταιρείας, είτε η εισβολή της αστυνομίας, είτε οι κάθετες απολύσεις, στρέψανε και την κοινωνία, γιατί ξέρετε, μπορεί να κατευθύνει σε ένα βαθμό την κοινή γνώμη, αλλά η Καβάλα είναι μικρή, οι οικογένειές μας είναι
διαχυμένες μέσα σε όλη την κοινωνία της πόλης και πλέον έχουν ενημερωθεί όλοι ή αν θέλετε οι περισσότεροι και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε με δικές μας κινήσεις όλη την κοινωνία ώστε να ξέρει ο καθένας το τι έγκλημα διαπράττει αυτή τη στιγμή στα πετρέλαια με στόχο τη φτωχοποίηση της καβάλας, να παίξει η εταιρεία με την ασφάλεια της περιοχής μπρος στο σκοπό της που είναι αυτός που πολύ σωστά είπατε ότι το μέλλον το εργασιακό και της λειτουργίας μιας τέτοιας εγκατάστασης η εταιρεία το αντιλαμβάνεται χωρίς σωματεία, χωρίς υπεράσπιση εργατικών δικαιωμάτων και χωρίς οι εργαζόμενοι να κρατήσουν τίποτα από τα κεκτημένα δικαιώματα που είχαν μέχρι σήμερα. Κύριε Κελαϊδάκη, πόσοι εργαζόμενοι σας ακολουθούν το σωματείο και πόσοι είναι εντός της παραγωγής και εντός της εργοδοσίας, ας πούμε. Στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις από το σωματείο δεν είναι κανένας. Στις χερσαίες εγκαταστάσεις αυτή τη στιγμή είναι τα 9 άτομα που ήταν από την αρχή και ένας που πήγε προχθές και είναι 10 τα άτομα που πήγαν μέσα. Από το σωματείο, ξαναλέω. Η εταιρεία παρουσιάζει και φέρνει και άλλα στελέχη που είχε της ενεργειακής να τα παρουσιάσει σαν εργαζόμενος εδώ. Εμείς ξεκινήσαμε 197 άτομα να κάνουμε, 197 άτομα να κάνουμε την επίσκεψη εργασίας από πρώτη πρώτου και αυτή τη στιγμή ένας εργαζόμενος μόνο έφυγε και πήγε μέσα σε εγκαταστάσεις. Γιατί μια συζήτηση που είχα μιλάνε για 58 εργαζόμενοι που δεν έχουν ακολουθήσει το σωματείο. Προφανώς, όχι όμως από μέλη του σωματείου, ή θα αναφέρεται σε εργολαβικές εταιρείες ο κ. Κουτάκης, δεν τον άκουσα κι εγώ, σε εργαζόμενους που έχουν φέρει από εργολαβικές εταιρείες. Θα μιλάει δηλαδή για τους ανθρώπους που ήρθαν στην πύλη και είναι σε εταιρεία security, θα μιλάει σε τεχνικές εταιρείες που ήρθαν για να κάνουν κάποιες δουλειές. Πάντως από το σωματείο δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα να έχουν φύγει. Το εξώδικο που στείλαμε εμείς προχθές στην εταιρεία πάλι για να της πούμε ότι βγάζουμε το προσωπικό και απαντήσαμε στο εξώδικο της εταιρείας όσον αφορά την επίσκεψη. Ένα άτομο σας λέω έχει φύγει από τα άτομα αυτά, από τα 200 άτομα που είχαμε ξεκινήσει εμείς. Η εταιρεία, κύριε Κελαϊδάκη, μπορεί να πει ότι εγώ μπορώ να εκπαιδεύσω 100 άτομα και να τους βάλω, δηλαδή καινούριους, και να τους βάλω μέσα στην παραγωγή. Υπάρχει τέτοιο επιχείρημα. Θα μπορούσε να το πει, κύριε Μάλιο, αν πρώτον μπορούσε να ξεπεράσει την, σας είπα το πρωί μου, και το σκεπτικό του νόμου για το πώς πήρε τις εγκαταστάσεις και πώς τις δουλεύει. Και δεύτερον, αν θα μπορούσε να απαντήσει στο ερώτημα, αν μπορεί τις εγκαταστάσεις στην κατάσταση, στην υψηλά διαβρωτική που βρίσκονται, να τις κρατήσει κλειστές για ένα χρόνο, ώστε να μπορέσει να εκπαιδεύσει καινούριο χρόνο, καινούριο κόσμο, συγγνώμη, από ποιους θα εκπαιδευτεί αυτός ο κόσμος, ώστε να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει εγκαταστάσεις. Τότε σας λέω να είστε σίγουρος ότι όλο το πετρέλαιο που βρίσκεται στις θαλάσσιες και στις χερσαίες εγκαταστάσεις θα το δούμε στο περιβάλλον. Πάντως, εγώ βλέπω το εξής, ότι υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Συν ότι η επιχείρηση, η εταιρεία πουλάει στα διεθνή χρηματιστήρια την εμπειρία που έχει ο Μπρίνο. Η εμπειρία είναι το κεφάλαιο του εργαζομένου που αυτή τη στιγμή η εταιρεία τους απειλεί ότι θα τους απολύσει. Ξέρετε, η εμπειρία μπορώ εγώ μετά, αφού απολύσω τους εργαζόμενους μου, να φέρω ανθρώπους από το εξωτερικό και να λέω ότι αυτοί οι εργαζόμενοι που έφερα έχουν εμπειρία άλλων 40 χρόνων. Το ότι εκμεταλλεύτηκε η εταιρεία την εμπειρία και την προϋπηρεσία όλων των εργαζομένων της, των μελών του σωματείου αναφέρομαι, είναι γεγονός. Όλα αυτά τα χρόνια ακούγατε τις ανακοινώσεις της εταιρείας να λένε ότι η εμπειρία μας 40 χρόνια στο πετρέλαιο, το τέλειο περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας. Όλα αυτά όμως δεν ήταν πλεονεκτήματα της εταιρείας, ήταν πλεονεκτήματα του κόσμου που είχε η εταιρεία μέσα από το σωματείο. Τώρα, το ότι έφτασε στο σημείο να απειλεί αυτόν τον κόσμο ότι αν δεν δεχθεί να γυρίσει πίσω στη δουλειά του αποποιούμενο το σωματείο, θα απολυθεί, αυτό θα πρέπει να ψάξει και είμαι σίγουρος ότι θα βρει πάλι. Με μια ανακοίνωση το κάνει αυτό και θα λέει ότι συνεχίζω και έχω έμπειρο προσωπικό. Αυτά είναι οι μεθοδεύσεις και οι στρατηγικές εταιρείες, κύριε Μαλή. Η ουσία είναι ότι οι εγκαταστάσεις των πετρελαίων της Καβάλας, αν δεν γυρίσει, αν δεν συζητήσει η εταιρεία να διαπραγματευτεί, να συζητήσει, να κάνει διάλογο με τους εργαζόμενους, ώστε να επικρατήσει η λογική και να γυρίσει ο κόσμος πίσω, δεν μπορεί να λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις και δεν μπορεί να μιλάει για καμιά εμπειρία στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Δεν σας κρύβω ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολες για δύο λόγους. Ο ένας ο λόγος είναι ότι περιέχεται υδρόθιο σε αυτές τις εγκαταστάσεις, στο πετρέλαιο, στο κοίτασμα το δικό μας, που τις κάνει πολύ αυξημένης επικινδυνότητας. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι εγκαταστάσεις είναι παλιές, είναι 40 χρονών οι εγκαταστάσεις. Η κατάσταση που υπάρχει είναι σε ορισμένες περιπτώσεις τρομακτική αν δεν γίνουν κάποια πράγματα. Αυτό έχει αποτυπωθεί και έχει καταγραφεί και από τα συνεργεία, τα εποπτικά συνεργεία του Υπουργείου. Και αν η εταιρεία
θέλει και οραματίζεται να λειτουργήσει εγκαταστάσεις χωρίς το συγκεκριμένο προσωπικό, πραγματικά εγώ σας λέω και το δηλώνω και θα φανεί, είναι αδύνατο, διότι οι πατέντες, οι ιδιαιτερότητες και η ψυχή που έχουν καταθέσει όλα αυτά τα χρόνια οι εργαζόμενοι και τις κρατάνε λειτουργία με ασφάλεια, θα λείπει από το νέο σχήμα και δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Κύριε Κελαϊδάκη, πού πιστεύετε ότι έκανε λάθος το σωματείο? Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι δόθηκαν όλα στην εταιρεία, καβάλα όλοι οι σωμάτους και όλα αυτές οι διαδικασίες, ήταν λάθος ή ήταν μια τακτική του σωματείου για να μπορεί να έχει καλή σχέση με την εργασία? Το μεγαλύτερο λάθος, κύριε Μάλιο, ήταν ότι εμπιστευτήκαμε τους εκπροσώπους και τους επιχειρηματίες της εταιρείας ότι κατανοούσαν αυτή την αναγκαστική στάση για μας. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια εμείς ποτέ δεν θέλαμε να είμαστε ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων. Βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση με μεγάλο ποσοστό, διατηρήσαμε ακόμη και με θέσεις ευθύνης στην αυτοδιαχείριση, διασφαλίσαμε την λειτουργία των εγκαταστάσεων βάζοντας ατελείωτη πλάτη. Το γεγονός ότι δεν καταλάβαμε, δεν πιστεύαμε ότι μας εξαπατούν οι εκπρόσωποι της εταιρείας και ότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους είχαν το σχέδιο αυτό ότι αφού στύψουν τη βοήθεια και την εκμετάλλευση του προσωπικού τους θα στοχεύσουν και θα τολμήσουν να τους πετάξουν στον δρόμο σαν στιμένες λεμονόκουπες, αυτό δεν ήμασταν νέοι, αυτό δεν το καταλάβαμε, αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος μας και πιστεύω οποιοδήποτε ήταν στη θέση μας έχοντας καλόπιστη στάση και πρόθεση για την λειτουργία των εγκαταστάσεων, επιτρέψτε μου την έκφραση, θα την πατούσα. Τώρα, αυτό χαρακτηρίζει και την εταιρεία, το πώς οραματίζεται το μέλλον. Εμείς, ξέρετε, μπορεί να έχουμε καλόπιστη προσέγγιση πάντα, αλλά και απ' την άλλη, μην ξεχνάτε ότι είμαστε και ένα δυναμικό σωματείο που μπορεί μέχρι τώρα να πείθουμε τον κόσμο μας να χαρακτηρίζεται από λογικές αντιδράσεις και να διατηρούμε την νομική οδό, αλλά δεν σας κρύβω ότι κάποια στιγμή αυτό δεν θα μπορούμε να το ελέγξουμε, ότι ο κόσμος αγανακτεί, ότι βλέπει το πιο σκληρό πρόσωπο της εταιρείας και πραγματικά το θίγει και τα πράγματα θα αρχίσουν να ξεφεύγουν. Είναι κάποιες, ας το πούμε, αφέλεις ή τακτικές του σωματείου, γιατί εδώ μιλάμε ότι από κάποια στιγμή και πέρα, όταν η εταιρεία τα πήρε όλα τα δικαιώματα, νομίζω ότι άλλαξε και τακτική. Φυσικά έτσι είναι. Πάντα όμως να ξέρετε ότι σε εμάς έβγαζε άλλο πρόσωπο, γιατί εμείς ξέραμε την καθημερινότητα στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων. Και τι λέω, είχε δύο πρόσωπα. Την ίδια στιγμή που έβγαζε ανακοινώσεις η εταιρεία έξω και μιλούσε για τεράστια οικονομικά ποσά και για τεράστιες διασφαλίσεις ή εξασφαλίσεις που πετύχαινε μέσω από χρηματιστηριακές κυρίως κινήσεις, την ίδια στιγμή εμείς στην καθημερινότητα διαχειριζόμασταν μιζέρια, φτώχεια, έλλειψη βασικών είτε ατομικών μέσων προστασίας είτε υλικών που θα βοηθούσαν για να διασφαλίζουμε την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Συγγνώμη, και στην κοινή προσπάθεια που γινόταν να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, η εταιρεία έδινε όλο εγγυήσεις, τις οποίες είτε τις στηρούσε μερικώς, είτε πολλές φορές δεν τις στηρούσε. Και πάντα υπήρχε αυτή η τριβή και η διαμάχη στο να μπορέσουμε να διασφαλίζουμε το μίνιμουμ που δεν ήταν άλλο από την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Στο να έρθουν υλικά, το να μπορούμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητα. Κάποια στιγμή, όταν αποφάσισε η εταιρεία ότι πλέον τώρα που πήρε τα 100 εκατομμύρια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, θα τρέξει το σχέδιο αναδιάρθρωσης με την ευθεία επίθεση και καταστρατήγηση όλων των εργασιακών συμφωνιών, συμβάσεων και κεκτημένων των εργαζομένων, και εμείς καταλάβαμε όταν ο κύριος Γόντικας αρχικά είχε παραιτηθεί, γιατί και στον κύριο Γόντικα είχε γίνει προφανώς η πρόταση να τρέξει αυτός το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Δεν συμφωνούσε, γιατί ήταν ο μόνος που διαχειριζόταν την καθημερινότητα μαζί με τους εργαζόμενους, ήξερε την εμπειρία και το τι πρόσφεραν σε όλο αυτό το asset, σε όλη αυτή τους στόχους της εταιρείας οι εργαζόμενοι, εκτιμούσε την προσπάθειά τους, είχε πιστεί για την αξία τους και γι' αυτό παραιτήθηκε και έφερε μετέπειτα τον κύριο Μαστραντώνη και μετέπειτα την κυρία Σάρδη ο κύριος Ρήγας, ώστε να μπορέσει να εκτελέσει στην ουσία όλο αυτό το κεφάλαιο που είχε από Έλληνες έμπειρους εργαζόμενους στο κομμάτι της εξόρυξης, να το μετατρέψει τώρα σε Έλληνες άνεργους στην πόλη. Γι' αυτό πλέον μιλάμε και για φτωχοποίηση της πόλης, γιατί φανταστείτε αν υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο του κυρίου Ρήγα και του κυρίου Τοπούζουγλου, τι θα σημαίνει αυτό για την πόλη της Καβάλας, 200 ακόμα οικογένειες να προσθεθούν στο γουμπαρά της ανεργίας που δίνουν παρακαταθήκη τα νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας, τα νέα μοντέλα πολιτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στην πόλη, μη λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας, τους προβληματισμούς και όλα αυτά που βάλετε τα τελευταία χρόνια η κοινωνία και της Καβάλας αλλά και γενικότερα της Ελλάδας, ώστε να υλοποιηθούν μόνο και μόνο τα επιχειρηματικά σχέδια. Αυτό γιατί το κάνει η εταιρεία, πιστεύετε?
Για να υπάρχει μεγαλύτερη κερδοφορία ή για κάποιον άλλον λόγο. Φυσικά, και αν υπάρχει άλλος λόγος, δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από το να φτιάξει συνθήκες να είναι πολύ πιο ελκυστικοί. Γιατί ξέρετε, τα επιχειρηματικά δρόμενα κρίνονται πλέον με νούμερα. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους ιδιαιτερότητες όπως ότι είναι κρατικές εγκαταστάσεις, ότι στηρίζουν μια τοπική κοινωνία, ότι στο τέλος θα μείνει στην τοπική κοινωνία μόνο η όχληση που δημιουργεί η δραστηριότητα και κανένα όφελος. Αλλά τα νούμερα, νούμερα, νούμερα. Και καταλήγοντας σε ευνοϊκά νούμερα, μπορεί να θέλει να φτιάξει συνθήκες για μια πώλησή της η εταιρεία, θα θέλει να φτιάξει είτε για να εξασφαλίζει νέες χρηματοδοτήσεις, για νέα πλάνα, τα οποία δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδειχθεί ότι μένουν στα χαρτιά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η εταιρεία μας δανειοδοτήθηκε, ναι, για το 2018 για την υλοποίηση του κοιτάσματος Ε, με 120 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν καταφέραμε να την τελειώσουμε την επένδυση. Και μετά σε 3 χρόνια μέσα ξαναδανειοδοτούμαστε με άλλα 100 εκατομμύρια για να μπορέσουμε να τελειώσουμε επιτέλους αυτήν την επένδυση που, ξέρετε, από την πρώτη στιγμή εργαζόμενοι λέγαμε ότι το μέλλον του Πρίνου είναι το πετρέλαιο και είναι το Έψιλον. Τελικά έχει πετρέλαιο το Έψιλον ή ο Πρίνος? Γιατί πολλοί λένε ότι μόνο ο Μπάμπουρας έχει, που είναι σαν διεθνή ύδατα. Ακούστε, και τα πηγάδια λέει έχουν τελειώσει, έχουν στεγνώσει. Πολλοί λένε. Όχι, αυτό είναι ψέμα. Εδώ αποδεικνύεται με τα 2 τελευταία χρόνια που ο Πρίνος, παρατημένος από την εταιρεία μας, χωρίς να πέφτει ούτε 1 ευρώ στην κατεύθυνση να αυξηθεί η παραγωγή, και παρόλα αυτά παρήγαγε, δεν σας κρύβω, και κάλυπτε τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας. Άσχετα που η εταιρεία πρόσθεται τα δάνεια στη δραστηριότητα της εταιρείας και παρουσίαζε ένα χρέος κάθε χρόνο της τάξης των 100-120 εκατομμυρίων ευρώ. Αποδείχθηκε αυτό περίπου, κύριε Μάλιο, θυμάστε την περίοδο της αυτοδιαχείρισης, όταν εμείς κόβοντας σπατάλες, βγάζοντας οτιδήποτε είτε χρηματιστηριακό θα μπορούσε να θεωρηθεί είτε επιχειρηματικό, μέναμε στο κομμάτι της πραγματικής δραστηριότητας και τα έσοδα με έξοδα της εταιρείας ήταν πάντα στο θετικό. Με ένα νοικοκύρεμα που είχε γίνει τα 3 εκείνα χρόνια από το 2005 μέχρι το 2007-2008, αποδείχθηκε ότι αν κάποιος στην οικοκυρεμένα και επενδύσει στο πετρέλαιο, επενδύσει στην εταιρεία, θα μπορέσει να έχει και κέρδη, όπως και κέρδη είχε και ενεργειακή αντιδραστηριότητα αυτών των 10 τελευταίων χρόνων, από το 10 μέχρι το 20, από την δραστηριότητα των πετρελαίων, των εγκαταστάσεων στην Καβάλα. Κύριε Κελαϊδάκη, γιατί επιλέγει να μην επενδύσει στον Πρίνο η εταιρεία, πιστεύετε, και επενδύει κάπου αλλού? Έχει αναπτύξει ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο? Αυτό θα πρέπει να σου το απαντήσει η εταιρεία. Εγώ πιστεύω ότι απλά την ενδιαφέρει το πετρέλαιο, θα επενδύσει το πετρέλαιο, απλά πρέπει να κατεβάσει το λειτουργικό κόστος πάση θυσία, και πάση θυσία πρέπει να διαλύσει το σωματείο, ώστε να μην υπάρχουν οι φωνές που όταν καλέστηκαν να νομοποιήσουν τη χρήση του προηγούμενου δανείου, τα 120 εκατομμύρια, κάναμε το λάθος για την εταιρεία, την υποχρέωση για μας, να τονίσουμε στους διοικούντες ότι δεν γίνονται να γίνονται λάθη τα οποία στοιχίζουν 30, 40 και 50 εκατομμύρια ευρώ σε μια εταιρεία που αυτά τα νούμερα είναι για 2 χρόνια το λειτουργικό της, για 3 χρόνια το λειτουργικό της. Δυστυχώς δεν δεχθήκαμε να γίνουμε η κολυμπήθρα του Σιλουάμ προς την εταιρεία για να φανεί ότι η δραστηριότητα όλα γίνανε τέλεια, απλά δεν φτάσαν τα λεφτά, και αυτό πληρώνουμε τώρα. Αυτό όμως έχει σχέση και με την εθνική, έχει εθνική σημασία, δηλαδή τα πετρέλαια αυτή τη στιγμή στον Πρίνο έχουν εθνική σημασία και τοπική. Και μιλάμε ότι δυστυχώς βλέπω ότι δεν γίνεται κάτι, δεν υπάρχει παρέμβαση αυτό που βλέπω από την κυβέρνηση. Σωστά. Η μουδιασμένη στάση της κυβέρνησης δείχνει ότι παλεύει ίσως στα εσωτερικά της με 2 κομμάτια. Το ένα κομμάτι που δεν θέλει να ενισχύσει τη δραστηριότητα την πετρελαϊκή στη χώρα, και το δεύτερο κομμάτι που θέλει να την κρατήσει ζωντανή. Γιατί μην ξεχνάτε, πριν κάποια χρόνια, πριν 10-15 χρόνια, όταν ερχόταν τα μνημόνια και όταν ερχόταν η κρίση το 2010, κάποιοι λέγανε ότι θα σωθεί η Ελλάδα από την εξορρυκτική δραστηριότητα και από το πετρέλαιο. Βλέπουμε 11 χρόνια μετά ότι δεν έχει γίνει τίποτα και ότι η δραστηριότητα αντιμετωπίζεται σαν μια απλή επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν γίναν τα βήματα, τα άλματα που τότε οι κυβερνήσεις λέγανε ότι θα κάνουν στο κομμάτι αυτό, ώστε να μπορέσει να στηριχτεί η εθνική προσπάθεια που γινόταν από όλη την κοινωνία για να μπορέσει να κλείσουν λίγο οι τρύπες που είχαν δημιουργηθεί. Και παρόλα αυτά, και είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση. Δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση στο πώς η λειτουργία του εργοστασίου με τον 2779, τον νόμο που διέπει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων
θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει, θα έπρεπε να έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το πόσο καιρό η εταιρεία μπορεί, θέλει ή ποια είναι η πρότασή της, πώς θα λειτουργήσει τις εγκαταστάσεις. Όλα αυτά είναι ερωτήσεις ερωτηματικά που μένουν αναπάντητα από την κυβέρνηση και πολύ σύντομα θα πρέπει να απαντηθούν όμως, ξέρετε, κύριε Μάλιο. Ανανεώσιμες πηγές, Μυτιλινέως. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο, Λάτσι και Βαρδινογιάννης. Στη μέση εσείς, που έχει εθνική σημασία, ποια πιστεύετε θα είναι η επιλογή της κυβέρνησης? Δεν μπορώ να την ξέρω. Δεν μπορώ να την ξέρω πραγματικά, γιατί στον ιδιωτικό τομέα και σε αυτά τα ονόματα και τεράστια κεφάλαια που μιλάτε για αυτούς τους τεράστιους επιχειρηματίες, δεν μπορούμε να μπούμε εμείς στη μέση. Εμείς ήμασταν πάντα εργαζόμενοι που θέλαμε, βάσει της εξειδίκευσής μας, να δουλέψουμε τις μοναδικές εγκαταστάσεις στη χώρα της εξόρυξης, γιατί ήμασταν οι μοναδικοί που ξέραμε να τις λειτουργήσουμε. Οι μοναδικοί που καταθέτουμε την ψυχή μας, τις θεωρούμε σαν σπίτι μας και καταθέταμε την ψυχή μας συνέχεια, βάζοντας ατελείωτη πλάτη όλα αυτά τα χρόνια για να κρατηθεί η δραστηριότητα ζωντανή. Τις πολιτικές αποφάσεις θα τις πάρουν οι πολιτικοί, κύριε Μάλιο, τις επιχειρηματικές θα τις πάρουν οι επιχειρηματίες, αλλά μέσα σε όλο αυτό τον κοικιώνα και μέσα σε αυτά τα, να πω εγώ, τις καρχαρίες, επιτρέψτε μου να πω ότι και οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, τις οικογένειές τους, την πόλη τους, το περιβάλλον και όλα αυτά που τόσο, με τόσο κόπο όλα αυτά τα χρόνια χτίσαν ή κάποιοι χτίσαν στις πλάτες τους. Κύριε Κελαϊδάκη, εδώ βλέπουμε ότι και η τοπική κοινωνία, αν κλείσει, αν βγουν 200 εργαζόμενοι στην ανεργία, η τοπική κοινωνία θα γονατίσει. Κακά τα ψέματα. Και από πλευρά της κατανάλωσης. Γι' αυτό, βέβαια. Είδαμε τι σημαίνει κάθε φορά ένας μεγάλος πνεύμονας της πόλης όταν φύγεται και το οικονομικό του αποτύπωμα μειώνεται στην πόλη. Αυτό τι αντίκτυπο έχει στην αγορά, τι αντίκτυπο έχει στις χαμένες θέσεις εργασίας από ένα κύκλο εργασιών που γίνεται. Και είναι αυτό που πολλοί όλα αυτά τα χρόνια μας ακούνται να μιλάμε γι' αυτό. Και πολλοί το χλεβάζουν, πολλοί το ειρωνεύεται, θεωρώντας ότι εμάς μας νοιάζει μόνο ο μισθός μας. Και όχι, ξέρετε, εμείς το μισθό μας τον τρώμε στην καβάλα. Δεν τα πηγαίνουμε τα χρήματά μας όπως μπορεί να τα πηγαίνει σαν κέρδος η εταιρεία στο Λονδίνο ή σε άλλα χρηματιστήρια. Το να λείψουν αυτά τα λεφτά από την πόλη της καβάλας θα πρέπει να το σκεφτεί ο καθένας προσωπικά και να το εκτιμήσει τι συνέπειες θα έχει για την κοινωνία της καβάλας αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχετε συμπαραστάτη όλη την καβαλιώτικη κοινωνία και αυτό το έχουμε πει φυσικά πιο μπροστά, είναι το επικοινωνιακό που πρέπει να το οργανώσετε διαφορετικά, κατά τη δικιά μου την άποψη πάλι, γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση βλέπω. Κύριε Μάλιο, βαλόμαστε από παντού. Μας γίνεται μια ολομέτωπη επίθεση εδώ και ένα μήνα, όταν υποτίθεται μας κατηγορούσε η εταιρεία πιο μπροστά ότι δεν καθόμασταν στο τραπέζι του διαλόγου, γιατί η εταιρεία επικαλούνταν ότι θέλει να μπει σε εγκαταστάσεις και να συζητήσει μαζί μας. Και είδατε ότι από τη στιγμή που μπήκε μέσα, όχι μόνο δεν συζητάει μαζί μας, το έχει και δημοσίως παραδεχθεί ότι κανένας διάλογο, γιατί μας θεωρεί εγκληματίες, άσχετα που παρακαλάει όλο τον κόσμο αυτούς τους εγκληματίες να γυρίσουν στη δουλειά, και έχει και δεχόμαστε μια ανηλαιή επίθεση σε επίπεδο απολύσεων, σε επίπεδο μηνύσεων, σε επίπεδο, να πω εγώ, μεθοδευμένης έκθεσης του κόσμου σε αδικήματα. Μας αντιμετωπίζει σαν να είμαστε οι εγκληματίες με το μισό ποινικό κώδικα στις πλάτες μας. Και όλο αυτό θα πρέπει και να προφυλάξουμε τον κόσμο, τους εαυτούς μας, αλλά και συγχρόνως να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία. Δεν έχουμε τα μέσα που έχει μια εταιρεία, γιατί όπως ξέρετε, η εταιρεία από την αρχή έχει προσλάβει και άλλες εταιρείες που αναλαμβάνουν το κομμάτι της διαχείρισης της κρίσης του πρίνου. Εμείς είμαστε ένα σωματείο, ναι, μεν δυναμικό, ναι, μεν δεν πάβουμε να είμαστε εργάτες, με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, με τα μέσα να. Και λέω μέσα, όχι μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μιλάω για τα μέσα που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, να καταλάβετε ότι το γραφείο μας, είμαστε αποκλεισμένοι από το γραφείο μας στις εγκαταστάσεις και προσπαθούμε να οργανωθούμε σε όλο αυτό το κομμάτι ώστε να μπορέσουμε να ανεβάσουμε την ενημέρωση που υπάρχει προς την κοινωνία της πόλης και γενικότερα της Ελλάδος. Θα το καταφέρουμε όμως, γιατί έχουμε και θέληση και συμπαράσταση μεγάλη και από φορείς και από συνδικαλιστικά όργανα, και πιστέψτε με, σύντομα θα δείτε να ξανασηκώνεται το θέμα μας, να ενημερώνεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με όλες τις λεπτομέρειες του θέματος όλη η κοινωνία. Κύριε Κελαϊδάκη, το εύχομαι από καρδιάς. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, αρκεί να υπάρχει ενότητα και αρκεί να ενημερωθεί ο κόσμος. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Μάλιο. Σας εύχομαι καλή πολύ. Κυριακή. Να είστε καλά επίσης. Γεια σας.
Εδώ είμαστε, τελειώσαμε για σήμερα. Σημερινός μας καλεσμένος ήταν ο πρόεδρος των εργαζόμενων στα πετρέλαια, ο κύριος Καλαϊδάκης Μανώλης, και μιλήσαμε για την κρίση που υπάρχουν στα πετρέλαια. Θα σε ευχαριστήσω πολύ, θα σε ευχηθώ μια καλή Κυριακή και μια καλή εβδομάδα με υγεία και χαρά. Γεια σας.